ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή η επίδειξη χωρίς τη μούσα του οίκου μόδας Νίκος Κεντάκης δεν γίνεται, δεν διοργανώνεται και δεν μπορεί να ξεκινήσει κιόλα. Δεν τα λογοθέτει, τι κάνει. Μουσίτσα. Όχι μούσα, μουσίτσα. Ναι, καταρχήν δεν θα έβαζα το ίτσα γιατί είναι υποκοριστικό για τα μικρά. Εσύ είσαι ταλεντάρα. Βάλε τα άρα όλα στη σειρά. Και μουσάρα. Άμα το βάλουμε έτσι υπερπεκτικά, το μουσάρα. Δηλαδή να έχει τουλάχιστον. Εγώ μπορώ να σου πω ότι είσαι τούμπανο και κούκλος. Δεν μπορώ να μην σου το πω γιατί το είπα μόλις σε είδα. Δεν γίνεται αυτό. Τι κάνεις, να σου πω. Είμαι καλά. Ο χρόνος δεν περνάει από πάνω σου ποτέ. Έχεις κάνει συμφωνία να μου την πεις να την κάνω κι εγώ. Το μόνο που δεν έχω κάνει είναι μπότοξ. Όλα τα άλλα είναι καλά. Περνάω καλά. Είμαι χαρούμενη, είμαι ευτυχισμένη στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Δύο παιδάκια καταπληκτικά. Ναι. Πα, από πού τα έβγαλες, ρε παιδί μου. Τα έβγαλα. Ναι. Κουράστηκες, δηλαδή, θες να μου πεις. Όχι, δεν κουράστηκα. Ήταν τα πιο όμορφά μου. Πώς να σου το πω, χρόνια αυτά τα 8 που απέχω. Και σήμερα έχουμε μια βραδιά μοναδική που βασίζεται πάνω σου. Δηλαδή και ο Χάρης μου είπε ότι για μας το πιο χαρούμενο είναι ότι συμμετέχει η Ζέτα Λογοθέτη. Γιατί είναι από τα κορίτσια εκείνα που στην ουσία ξεκίνησαν δίπλα στον Νίκο, έτσι δεν είναι. Και με τον αείμνηστο Νίκο, νομίζω ότι ήσουν και η αγαπημένη του. Βέβαια. Δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτήν την επίδειξη. Δεν ξαναβγαίνω στον χώρο. Λογικό είναι, δεν ξαναγυρίζω στις πασαρέλες. Απλά δεν θα μπορούσα ποτέ να λείπω σε όποιο κάλεσμα και μου έκανε ο Χάρης. Και πόσο μάλλον για τη μνήμη του Νίκου, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πια, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι κοντά μας και μας βλέπει. Έχεις δουλέψει πολλά χρόνια για τον Νίκο Μόδας Νίκος Κεντάκης, αλλά και για πολύ μεγάλους οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν σου έλεγα τι είναι αυτό που διακρίνει τον Νίκο αυτό, που δεν έχει αλλάξει ποτέ από τότε που δούλευες μέχρι και σήμερα που είσαι για μία εμφάνιση και μόνο, τι θα μου έλεγες. Στα ρούχα είναι η ποιότητα, που είναι βασικό, πέρα από το σχέδιο και όλα τα υπόλοιπα τις ιδέες, η ποιότητα, το καλό ράψιμο. Και πάνω απ' όλα δεν μπορώ με την κειμενική, γιατί είναι η αγαπημένη μου. Δηλαδή ο Χάρης είναι σαν αδελφός μου. Έτσι το νιώθω εγώ. Είναι μέλος της οικογένειάς μου. Ζέτα, κλείνοντας, πες μου, σου λείπει κάτι από όλον αυτό το χώρο που τον έζησες, ίσως σε όλο το μεγαλείο? Γιατί ήσουν και από τα κορίτσια που εκείνη ήταν η χρυσή εποχή σας. Αλήθεια, κάποιες φορές κάθεσαι εκεί με τα παιδάκια σου, τη μαμά, τον σύζυγο, τους φίλους και να λες πώς μου έχει λείψει αυτό. Δεν μου λείπει τίποτα απολύτως, φαίνεται άλλωστε αυτό. Περνάω πάρα πολύ καλά, βιώνω την κάθε μου στιγμή της ζωής μου στο έπακρο. Κανονικά. Ναι, κανονικά. Και πάντα προχωράμε μπροστά, ποτέ δεν γυρίζουμε πίσω. Και τώρα η ζωή μου είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και κάποια στιγμή κάτι δικό μου που θα το δείτε και έπεται συνέχεια. Ελπίζω να μας καλέσει να είμαστε από τις εκπομπές, θα είμαστε εκεί. Ναι, αστραφτερέ μου, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκιο. Εδώ κοντά μας και βεβαίως θα έλειπε η Στέλλα, είναι δυνατόν? Είναι από δυνατόν. Μια τέτοια βραδιά που έχει τόσο σημαντικό σκοπό και μάλιστα είσαι ένα από τα πλάσματα εκείνες τις εθέρες υπάρξεις που ο Νίκος αγαπούσε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και που ο οίκος μόδας του Νίκου Κετάκη λατρεύει και συνεργάζεται πολύ. Ναι, το κάνουμε προς τιμή του Νίκου, το κάνουμε μεγάλη μου χαρά. Να τον τιμήσουμε. Όταν σου έγινε η πρόταση, γιατί ξέρω ότι είσαι από τις κοπέλες που πλέον δεν είσαι κάθε εβδομάδα σε μια πασαρέλα, θέλεις λίγο είναι να επιλέγεις και να κάνεις λίγα πια πράγματα. Ναι, ναι, έχεις περπατήσει τόσο χρόνια. Τόσα λες, χρόνια και αυτά είναι πιο επιλεκτικά πια. Φλεβίτη να βγάλουμε στο τέλος. Τι είπες αμέσως? Είπες ότι όπου και να με θα έρθω, δηλαδή πρέπει. Όχι, εννοείται ότι ναι, εννοείται το κάνω από την καρδιά μου, το κάνω γιατί γουστάρω και το κάνω προς τιμή του Νίκου, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει κάτι αρνητικό για τον Νίκο. Βέβαια και με τον Νίκο Μόδας Νίκο και Τάκη, με τον κύριο Τάκη που είναι ζωή, τον Χάρη και τον Ηλία, συνεργάζεσαι πάρα πολύ. Ναι. Αλλά ξέρω όμως ότι γενικότερα με τον Νίκο έχεις δουλέψει σε πάρα πολλές πασαρέλες και επιδείξεις. Πάρα πολλές. Επειδή έχεις δουλέψει με πολύ κόσμο, αν σου έλεγα ποιο είναι το ιδιαίτερο που έχει ο Νίκος Μόδας Νίκο και Τάκη. Δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, λέω ότι είναι έχει την κλαμουριά. Ναι, αυτό το γκλάμουρους και το πιο εντυπωσιακό.
Και τώρα είναι, υποτίθεται βγαίνει τύπου Victoria's Secret, υπερπαραγωγή. Είναι το μαλλί το κάτω, το πιο γυναίκα, το πιο σεξι. Που κάπου, κάπου λίγο το είχαμε χάσει λίγο πριν λίγο καιρό. Ναι, έβλεπα ναι. κάτι επιδείξεις με τις μοντέλες με κάτι μαλλιά διαστημικά και λέω πού είναι το γυναικείο. Ναι, 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 τώρα είναι πολύ γυναικεία. Απλά αν δείτε τα παπούτσια θα καταλάβετε τι φοράμε. 15 ποντά. Ναι. Και πρέπει να πατάς άνετα, θα βγαίνουν καπνοί, θα κάνουμε 5-6 στάσεις. Α, κατάλαβα. Έχει και λίγο χορευτικό το όλο σκηνικό, έτσι είναι. Είναι γενικά χαρούμενο. Θέλω κλείνοντας, δεν θέλω να σε κουράσω γιατί ξέρω ότι πρέπει να ετοιμαστείς. Αν και θα ήθελα να μιλάω ώρες μαζί σου, τι έχεις να μου πεις τόσο πολλά. Αλλά θέλω να μου πεις από όλα αυτά τα χρόνια, από όλα αυτά που έχεις κάνει, απίστευτες επιδείξεις μόδας, απίστευτες εμφανίσεις. Για τα νέα κορίτσια που μας βλέπουν και για όλα τα reality που βγαίνουν τώρα με τα μοντέλα και όλες τρελαίνονται. Αν έπρεπε λοιπόν να βάλεις ένα τίτλο για τα νέα παιδιά που όλοι θέλουν να γίνουν μοντέλα, οι κοπέλες και τα αγόρια, και επειδή έχεις ζήσει το χώρο της μόδας στην πολύ lifestyle, στις χρυσές εποχές, αλλά και τώρα, τι θα έλεγες? Κοίτα, τώρα δεν μπορεί να είναι μια βασική δουλειά το modeling. Mm-hmm. Δεν βγάζει τα λεφτά που βγάζαμε παλιά. Παλιά βγαίνανε πάρα πολλά λεφτά. Τώρα είναι μια δουλειά που την κάνεις γιατί σ' αρέσει, γιατί γουστάρεις και την κάνεις περιστασιακά γιατί σ' αρέσει. Αυτό. Δεν βγάζεις λεφτά από αυτή τη δουλειά τώρα πια. Γιατί λόγω κρίσης έχουν πέσει όλα. Άρα δουλεύουμε για το modeling επειδή το αγαπάμε. Επειδή το αγαπάμε και δεν το έχουμε δεν σαν ζούμε βασική από αυτό. Δουλειά. Εννοείται, δεν ζούμε από αυτό. Πολύ πια. Σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να σε βλέπουμε κάθε φορά πιο θεά. Να είστε καλά. Γιατί πραγματικά το αξίζεις. Σε ευχαριστώ, φιλάκια πολλά. Γεια σας.